Σε καραντίνα παραμένει ο πολιτισμός, σε αναστολή θέατρα, κινηματογράφοι και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού να βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας. Το Υπουργείο επεξεργάζεται ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει 200 εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή ήταν η αρχική σκέψη. Και επεξεργάζονται τις πιθανότητες και τις δυνατότητες και πώς πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα του κορονοϊού. Όσον αφορά τώρα εδώ εμάς ελπίζουμε να ενταχθούμε, είμαστε σίγουροι ότι θα ενταχθούμε σε αυτές τις 200 εκδηλώσεις, εάν αυτό γίνει. Εάν δεν γίνει, το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνουν φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι θα πρέπει οι χώροι με πρόχειρους προϋπολογισμούς να φιλοξενήσουν το 1 τρίτο της χωρητικότητας της επιτρεπόμενης, δηλαδή το αρχείο 2 μέγιστο 400-450 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι δύσκολα θα μπορεί να στηριχθεί μια παραγωγή από την Αθήνα για να έρθει στην Πάτρα. Η αποφυγή των συναθρήσεων και του συνωστισμού βάζουν στον πάγο τις εκδηλώσεις, ενώ όλοι περιμένουν τις αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα πάντα με τα όσα θα ορίσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Λοιμοξιολόγων. Η οικονομική κατάσταση έχει περάσει πολύ αρνητικά όλους τους ασχολούμενους με τον πολιτισμό και μιλάμε για ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ηλεκτρολόγους, ταξιθέτες, μεταφραστές. Βρίσκονται επί ξύλο κρεμάμενοι και επίσης δεν παίρνουν και το επίδομα των 800 ευρώ. Τουλάχιστον να είχαν μια ευκολία, έναν τρόπο να ζήσουν. Άνθρωποι που έχουν οικογένειες, δουλεύουν πολλά χρόνια στο χώρο. Είναι αμφίβολο το μέλλον. Πιστεύω το Υπουργείο να σκεφτεί ένα σχέδιο που θα περιλάβει, αν όχι όλους, όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους. Άγνωστο ότι θα γίνει με το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, αλλά και το Φεστιβάλ Πάτρας Θεσμός Αρχαιοδράματος του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Ακόμα και αν πάυσει η απαγόρευση παραστάσεων και συναυλιών, λίγες παραγωγές εκτιμάται πως θα έρθουν στην Πάτρα. Και όλα θα διαδραματιστούν κατά από όρους αποστάσεων και τήρησης των μέτρων υγιεινής. Το Φεστιβάλ Πάτρας Θεσμός Αρχαιοδράματος συμπληρώνει 40 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσής του. Θα ήταν μια επετειακή χρονιά για αυτό. Φέτος συμπληρώνονται 40 φεστιβάλ. Από το πρώτο το 1981 είχαμε προγραμματίσει 9 μεγάλες θεατρικές και όχι μόνο παραστάσεις στο Ρωμαϊκό 2. Είχαμε προγραμματίσει κάποιες ιδιαίτερες εκδηλώσεις, κάποιες προβολές στην επίσημη πρεμιέρα που θα ήταν με το Εθνικό Θέατρο. Τώρα αυτά έχουν μείνει σχέδια. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν δεν γίνει το φεστιβάλ φέτος, θα τα κάνουμε όλα αυτά του χρόνου, γιατί του χρόνου συμπληρώνονται, είναι τα 40 χρόνια του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, που είναι ο κύριος φορέας που κάνει το φεστιβάλ. Γιατί το 1981, λόγω των διατυπώσεων, δεν είχε προλάβει το πρωτοδικείο να μας δώσει την έγκριση. Στο μεταξύ, προχωρούν οι διαδικασίες για την δημιουργία επετειακού λευκώματος, αναζητώντας χορηγίες για να καταστεί δυνατή η έκδοσή του. Το λεύκομα αυτό θα είναι 300 σελίδες, θα περιλαμβάνει φωτογραφίες και πολύτιμα έγγραφα από το ιστορικό αρχείο του φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων επιστολές του Μάνου Κατράκη, επιστολές του Αλέξη Μινωτή, του Μαρσέλ Μαρσό, από θεατρικές παραστάσεις σπάνιες φωτογραφίες, θα κυκλοφορήσει σε 1000 αντίτυπα και 300 σελίδες.